Σε δύο εβδομάδες, το έχετε καταλάβει κυρίως μέσα από τη συχνότητα και τις εκπομπές Αγγελικής Δουλγεράκη, έχουμε και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ανοίξουμε αυτή την παρένθεση, διότι κατά τα ιωθώτα και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καλό είναι να ανοίγουν και οι συζητήσεις που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες. Όλες είναι μια μικρογραφία. Ο πρώτος βαθμός ιδίως αυτοδιοίκησης είναι ο άμεσα εφαπτόμενος με τον πολίτη. Θεωρητικά πολλά μπορούν να γίνουν και πολλά δεν γίνονται. Θεωρητικά είναι ίσως η πιο απτή μορφή διαδραστικής σχέσης εξουσίας και πολίτη, αλλά στην πράξη πολλές φορές πέφτουμε σε μία καθηκοντολογία. Πολλοί λένε ότι και οι Δήμοι είναι άντρα διαφθοράς από κάτω προς τα πάνω και εξελίσσεται, ή από πάνω προς τα κάτω. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε την εκλογή των αιρετών και σήμερα θα καλωσορίσω συχνότητα του 984 το Δήμαρχο Ρεθύμνης και υποψήφιο εκ νέου Δήμαρχο, επικεφαλής του Συνδυασμού Νέα Αντίληψη, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Βέβαια δεν δέχομαι την εισαγωγή σας ότι είναι άντρα διαφθοράς ή αυτοδιοίκηση. Καλά, εντάξει. Δεν τη δέχομαι, για να σου πω για κάτι. Αν έχετε κάτι, είχατε υποχρέωση να δείτε καταγγείλει όλα αυτά τα γέρο που κάτι έχει πέσει στην αντίληψη. Τώρα, αν με καλείτε σε μια εκπομπή με αυτή την εισαγωγή, δεν μου δίνετε το δικαίωμα να πω πολλά κύριε πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε. Και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Γιατί ξέρετε, εμείς αφήσαμε δουλειές που βγάζαμε πραγματικά. Κάποτε είπα σε ένα υπουργό ότι όσα χρήματα είχα δηλώσει το 2006 πριν ξεκινήσω ως δήμαρχος, δεν τα έχω εισπράξει 10 χρόνια ως δήμαρχος. Και ήταν δηλωμένα χρήματα. Εσείς το κάνατε προσωπικό, όμως. Ναι, εγώ... όχι, δεν το κάνω προσωπικό. Υπερασπίζομαι και τους συναδέλφους μου. Θα σας πω, γιατί θα σας ξέρω πω. Πολύ καλά, τουλάχιστον νησί μας, ότι διαφθαρμένους αυτοδιοικητικούς δεν έχουμε. Εντάξει, εσείς λέτε και για το νησί, να το δεχτώ εγώ αυτό. Όμως το γεγονός ότι σε δήμους έχουμε φαινόμενα κακοδιαχείρισης, φαινόμενα απευθείας αναθέσεων, φαινόμενα πολεοδομιών που κάνουν πάρτι, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Κοιτάτε κάτι, οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι όπου υπάρχει οποιαδήποτε τέτοιο κρούσμα να το καταγγέλουν, διότι αλλιώς κάνουμε πραγματικά πολύ λαϊκίστικη αντιμετώπιση της διαφθοράς και έχω και την αίσθηση ότι παντού υπάρχουν ίδιες ποιότητες ανθρώπων. Όταν τους αφήνουμε δε να επιδεικνύουν τα προσόντα τους και τις κακές τους συνήθειες, τότε πραγματικά υπάρχει διαφθορά. Αλλά έχουμε υποχρέωση. Άλλωστε αυτό ακριβώς είναι το νόημα των εκλογών σε 10 μέρες περίπου. Καλά. Ότι να δηλαδή το, να διαλέξουμε εκείνους που δεν είναι διαφθαρμένοι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Που είναι καθαροί και που μπορεί να. Έτσι όπως το θέτετε, έχετε δίκιο. Θέλω να σας πω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι στο Κλινό Νάστι ένα μεγάλο θέμα είναι τα κονδύλια που έχουν δαπανηθεί στο Μεγάλο Περίπατο. Ας το αφήσω όμως αυτό. Παραλαμβάνω, δεν ήταν προσωπικό. Να πω κάτι τώρα, να φωνάξει τον κύριο Μπακογιάννη, σε εξηγήσετε το έκανε. Ναι, αλλά... Εμείς εδώ στενάζουμε για ένα ευρώ και δεν έχουμε την πολυτέλεια τη πατάλη. Και το λέω για όλου του ειδικού που γνωρίζω, γιατί είμαι και αντιπρόεδρος της ΠΕΔ. Και ξέρετε, ωραία. Κύριε Δήμαρχε, η αγωνία μας είναι πολύ μεγάλη. Δεν καταλαβαίνω βεβαίως, γιατί δεν ήταν προσωπική αιχμή. Εσείς το κάνατε. Όχι, δεν είναι προσωπική. Το κάνατε προσωπική. Τον εαυτό, μιλάω. Αλλά ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης έχει όλα τα καλά τη εφαπτωμένη με του πολίτε, έχει και αρκετά αρνητικά. Φαντάζομαι ότι δεν τα βρίσκεται όλα ανέφελα στον χώρο τη τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, ακούστε. Θέλω να εξηγηθούμε σε κάτι. Η αυτοδιοίκηση είναι το μαξιλαράκι, το μορτισέρ όλου του πολιτικού συστήματος. Το ξύλο το τρώμε εμείς. Είδατε πολύ καλά με τις πυρκαγιές. Είπε η κυβέρνηση, τι κάνανε, λέει, οι δήμαρχοι τα 25 εκατομμύρια που τους δώσαμε για αντιπυρικές προστασίες. 25 εκατομμύρια, αγαπητέ μου, είναι 60.000 για το Δήμο Ρεθύμνης. Αυτό το κονδύλι το περίφημο που μας στείλανε. Εμείς ξοδέψαμε 260. Το ξέρετε? Και όμως απολογούμαστε στα μέσα ενημέρωσης. Τι γίνανε, λέει, τα περίφημα 25 εκατομμύρια? Δεν έκανε κανείς, συναδελφό σας, τη διαίρεση με 350 δήμους. Ποιο είναι το μερτικό του κάθε δήμου? Και τι μπορεί να κάνεις τώρα με 60.000 άμα είσαι ένα τεράστιο περιαστικό δάσος? Μάλιστα. Δεν ρώτησε κανείς τίποτα. Ή όταν έχει χιλιάδες χιλιόμετρα ενδοχώρας με κλαδιά, με εγκαταλελειμμένα οικόπεδα, με φυτά στους δρόμους, με βλαστήσεις που κανείς δεν καθαρίζει. Ακούστε, εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτά που θέτετε. Σας θέτω όμως το ερώτημα, γιατί μου δίνετε και μια καλή πάσα να ξεκινήσω πολιτικά. Ωραία. Άρα, ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης
όταν διαχρονικά μετατρέπεται από την κεντρική εξουσία σε ημάντα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όχι πόρων όμως, αρμοδιοτήτων της κρατικής λειτουργίας. Είναι ο ρόλος της... Ακούστε με λίγο, κύριε Δήμαρχε. Δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο. Έχετε μια πολύχρονη πολυκύμαντη πορεία και το γεγονός ότι 4 φορές έχετε εκλεγεί κάτι σημαίνει για τους δημότες του Ρεθύμνου στην εμπιστοσύνη που έχουν στο πρόσωπό σας. Οπότε οφείλω να σας ρωτήσω, δεν υπάρχει θέμα με μερίδα συναδέλφων σας που διαγωνίζονται ως προς το ποιος είναι πρώτος στην απορροφητικότητα των έργων ΕΣΠΑ και όχι σε αυτό που είχατε πει, θυμάμαι, στις προηγούμενες εκλογές εσείς, στην αποδοτικότητα για τους δημότες των έργων αυτών? Αν δεν έχουν ένα διεκδικητικό πλαίσιο να πούν στην κεντρική εξουσία, δεν είμαι η μάντα σου, είμαι ο πρώτος βαθμός εφαπτωμένης με τους πολίτες, όχι δικό σου, πώς θα το καταλάβει λοιπόν ο άλλος? Ακούστε λοιπόν τώρα εδώ που είναι το, ναι, για να δώσω και το δίκιο σας. Πολλές φορές όταν ανοίγει ένας άξονας, ακόμα και δημιουργεί και ένα έργο το οποίο είναι δευτερεύουσα σημασία για το Δήμο, τον οποιοδήποτε Δήμο, αν το αφήσω, δεν σημαίνει ότι θα μου δώσω τα χρήματα να πάω να κάνω το πρωτεύον. Απλώς θα χάσω τα χρήματα. Πολλοί λοιπόν διαλέγουν και προτιμούν αυτό ακριβώς το πράγμα να κάνουν. Να κάνουν δηλαδή ακόμα και το δευτερεύον, το οποίο πιθανόν δεν θα έχει καμία προτεραιότητα εάν είχε τη δυνατότητα να έχει τα χρήματα στη διάθεσή του. Αλλά είναι έτσι οι άξονες. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι άξονες χρηματοδότησης που καθορίζονται από την περιφέρεια, από την κεντρική κυβέρνηση και από την Ευρώπη. Οπότε λοιπόν η επιλογή μας είναι ή παίρνουμε τα λεφτά και ας κάνουμε και κάτι δευτερεύον ή δεν κάνουμε τίποτα. Δεν είναι τα χρήματα στη διάθεσή μας. Είναι οι άξονες στη διάθεσή μας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι συμπολίτες μας. Εγώ βέβαια ως πρόεδρος ΕΔΕΙΑ αυτό που κατάφερα φέτος είναι, και το Ρέθινο πήρε το πρώτο τέτοιο πιλωτικό πρόγραμμα κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αντί να μας δίνετε χρήματα για να κάνουμε διάσπαρτα έργα, πρέπει να βρείτε κάποιες περιοχές να εφαρμόσουν ένα ολιστικό πρόγραμμα, δηλαδή ένα πρόγραμμα που να λύσουμε ποιο θέμα, ίδρυυση, αποχέτευση. Να μην υπάρχει ούτε ένα τετραγωνικό γης που να είναι ακάλυπτο από δίκτυα ίδρυυση και αποχέτευση. Και το καταφέραμε στο Ρέθινο. Θα το κάνουμε πιλωτικό και θα πάει και στους υπόλοιπους μετά περιοχές Ελλάδος. Έτσι ανοίξαμε ένα τέτοιο δρόμο στην ολική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αλλά θέλω να το ξέρετε ότι έτσι αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε. Είμαστε πραγματικά σαν το χορευτή που χορεύει το ρυθμό της κυβέρνησης και των χρηματοδοτήσεων. Της εκάστοτε κυβέρνησης. Άρα δεν χρειάζεται ένα πολιτικά διεκδικητικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης? Μα το κάνουμε αυτό, το κάνουμε. Ξέρετε, μην υποτιμάτε, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια μη πολύ ομαλή περίοδο. Ας πούμε, η προηγούμενη περίοδος ήταν η περίοδος του COVID. Ήταν η περίοδος της ταλαιπωρίας, του υγειονομικού εγκλεισμού, άρα του μηδενικού έργου. Και οι σωστοί δήμοι αυτό που μπορούσαν να κάνουν ήταν να οργανωθούν, να μελετήσουν, να προγραμματίσουν και να βγουν έτοιμοι για να κάνουν τώρα έργο που απελευθερωθήκαμε τουλάχιστον από αυτά. Πάνω πήγαμε να συνέλθουμε από την υγειονομική κρίση, αυτομάτως πληγήκαμε από την ενεργειακή κρίση. Τεράστιο ζήτημα. Φοβερά τα κόστη. Το δημοτικό και το δημόσιο έργο πήγε 30-60% ακριβότερο, αναλόγως τι υλικά χρησιμοποιείς. Μα, κύριε Δήμαρχε, επειδή βλέπω το κάνετε λίγο προσωπικό, εγώ οι αναφορές μου. Όχι, προσωπικό, μα ακούστε, είναι αυτό που σας λέω. Θα έρθω. Ακούστε, θα έρθω ατομικά στο Δήμο Ρεθύμνης, αλλά ήθελα, επειδή δεν είστε, επαναλαμβάνω, τυχαίο πρόσωπο, ένα γενικό πλαίσιο, γιατί υπάρχει και αντίλογος. Όση ώρα μιλάτε εδώ, μου στέλνουν διαρκώς για διάφορους συναδέλφους σας ανά την Ελλάδα, οι οποίοι είναι υπόδικοι. Ή κάποιος άλλος μου υπενθυμίζει εδώ. Είναι υπόδικοι. Ακούστε. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί η δημοκρατία, ναι, και η δικαιοσύνη. Ναι. Αυτό λέει κάτι για τους δικούς τους δήμους. Άλλος εδώ μου λέει, υπάρχουν δήμοι φωτεινά παραδείγματα που μέσα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, για παράδειγμα ο Δήμος στην Πάτρα, προσπαθεί να κάνει το μέγιστο των έργων με αυτεπιστασία, χωρίς να πλουτίζουν μεγαλοεργολάβοι. Μα τι λέτε τώρα, αυτές είναι τώρα ιστορίες για αγρίους. Νομίζετε ότι με αυτεπιστασία μπορεί να γίνουν τα έργα, τα μεγάλα έργα? Είναι δυνατόν? Αυτεπιστασία μπορεί να κάνεις στην καθημερινότητα, όχι να κάνεις τώρα στα μεγάλα έργα.
Άρα αυτό τώρα είναι μια ιδεολειψία. Άρα... Η οποία είναι την καλλιεργία του Κουκουέ. Εντάξει, αν κάποιοι λοιπόν έχουν στηθεί στην εκπομπή σας να σας δώσουν την πληροφορία, σας πληροφορώ λοιπόν για το συγκεκριμένο δήμαρχο. Υπάρχουν μηνύσεις ότι δεν έχει κάνει ούτε το πρωτόβαθμιο έλεγχο για τη στατικότητα του σχολείου του, ούτε πυροσβεστήρες έχουν τα σχολεία του. Μόνο σε αυτό το Δήμο είναι το πρόβλημα. Ξέρετε τώρα κάτι. Σε όλη τη χώρα είναι το πρόβλημα αυτό. Παράδειγμα, δεν σας το έφερα εγώ. Ναι, ναι, από την άλλη μου λένε εδώ πέρα κάνει ανάπλαση. Ακούστε κύριε Δήμαρχε, από την άλλη κάνει ολόκληρη ανάπλαση παραλιακού μετόπου με ίδια μέσα. Είναι λίγο. Δεν ξέρω, ακούστε κάτι. Δεν είμαι πατρινός. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι σε μια κατεύθυνση που δεν μπορούν να γίνουν. Τώρα, τι κάνει εκείνος ή τι δεν κάνει, θα το κρίνουν οι πατρινοί. Μάλιστα. Δεν το κρίνω εγώ. Επόμενο ζήτημα πολιτικό. Πάτε. Κοιτάξτε τώρα. Μισό... Είναι δυνατόν να λέμε ότι γίνονται έργα εκατομμυρίων με αυτεπιστασία. Μα αυτό λέει ο Δήμαρχος Πατρέων. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, πού βρήκε τους εργαζόμενους να το κάνει. Το δικό μου συνεργείο είναι εξεργάτες είναι. Το δικό μας, το οποίο δεν το αφήνουν ούτε να το ανανεώσουμε. Μάλιστα. Θέλω να πω στο επόμενο πολιτικό ζήτημα. Είναι πολύ σύντομα τα θέματα. Ωραία, ωραία. Δεν μπορώ να κρίνω τι γίνεται. Εγώ οφείλω να ρωτήσω. Εσείς δίνετε τις δικές σας εκτιμήσεις. Εγώ σας λέω ότι με αυτεπιστασία τόσο μεγάλο έργο δεν μπορεί να γίνει. Αντικειμενικά. Όποιος το κάνει. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, πάω στο επόμενο. Δεν είναι θέμα εδώ πέρα τώρα. Την άποψή σας καταθέτετε. Ναι, ακριβώς. Το επόμενο θέμα. Πάμε σε μία. Δεν σας κατηγορώ γιατί με ρωτάτε. Σας λέω απλώς ότι δεν το θεωρώ πιθανόν ότι μπορεί το έργο να γίνει με αυτεπιστασία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάω στο επόμενο πολιτικό ζήτημα. Σε αυτές τις εκλογές, πάλι με νόμο της κεντρικής κυβερνήσεως, όπως γίνεται κάθε φορά, αλλάξε το εκλογικό σύστημα. Θα έχουμε δημοτικές αρχές με 43 και μία ψήφο της 100. Το κρίσιμο όμως ερώτημα εδώ, ανεξάρτητα από το εκλογικό σύστημα, είναι αν κατά τη γνώμη σας και με την προτέρα εμπειρία σας πρέπει να αλλάξει το ίδιο το σύστημα ή έχετε μια άλλη προσέγγιση εσείς στις δημοτικές αρχές. Λένε δηλαδή πολλοί ότι το μοντέλο είναι δήμαρχο κεντρικό σε όλη τη χώρα, δεν αποκεντρώνεται προς τα κάτω με ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης ακριβώς γιατί φοβάται την αποκέντρωση, άρα δένει και τα χέρια των δημοτικών αρχών να μπορούν με τις δημοτικές ενότητες σε μια αλληλεπίδραση, ακόμη και με αποφασιστικό ρόλο των ίδιων των δημοτικών ενωτήτων, να λειτουργούν ως δημοτικές αρχές. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτον εγώ είμαι εκείνος που είπα ότι ούτε το πλειοψηφικό αυτό σύστημα είναι το δίκαιο και το σωστό. Όμως και το αναλογικό δυστυχώς πνίγηκε στα νερά. Δεν μπόρεσε να επιβιώσει, διότι για να καταφέρεις να το εφαρμόσεις θα πρέπει να υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας και δεν υπάρχει ούτε στο υψηλότερο επίπεδο, ούτε στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης. Και το διαπιστώσαμε. Είδαμε πολύ, πολύ καλά και στις προηγούμενες εκλογές ότι ο κόσμος όταν είδε ότι δεν μπορούν να συνοηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να συνεργαστούν, αφού το ένα απέκλειε τη συνεργασία με το άλλο, τελικά έδωσε την αυτοδυναμία στην κυβέρνηση. Διότι ο κόσμος θέλει κυβερνησιμότητα. Θέλει να υπάρχει κάποια ασφάλεια διακυβέρνησης. Είναι ξεκάθαρο. Εγώ είχα κάνει λοιπόν την πρόταση στην προηγούμενη κυβέρνηση να υπάρχει ένα μεικτό σύστημα. Την πρώτη Κυριακή να είναι αναλογικό κατά τα 4/5, 3/5, αναλόγως που θα κατέληγε η κυβέρνηση, και το επόμενο να ήταν, αφού πηγαίναμε σε δεύτερη Κυριακή, τον πόνους της Δημοτικής Παράταξης που νικάει. Έτσι δεν θα είχαμε τα τερατουργήματα να διοικεί κάποιος σε 45 μέλη το Δήμο με 11 δημοτικούς συμβούλους δικούς του. Όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη, όπως και στη δικιά σας πόλη είχαμε το ίδιο πράγμα, η μειοψηφία να διοικεί την πλειοψηφία σε επίπεδο συμβούλου. Έτσι και αυτό δεν μπορεί να βγει και δεν μπορεί να κάνεις παραγωγικό έργο όταν δεν υπάρχει και ένα πνεύμα συνεργασίας, που πολλές φορές δεν το επιβάλλαν οι ίδιοι δήμαρχοι. Δεν κατηγορώ τις αντιπολιτεύσεις, ήταν φορές που δεν το επιβάλλανε. Εμείς στο Δήμο Ρεθύμνης, παρότι μου έλειπαν 2-3 ψήφοι για να έχω απόλυτη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταφέραμε μέσα σε λίγες μέρες να έχουμε χτίσει μια ισχυρή πλειοψηφία και να μην υπάρχει αυτή η διακινδύνευση. Όμως άλλοι Δήμοι ταλανίστηκαν. Ταλανίστηκαν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η κυβέρνηση να κάνει αντισυνταγματικές ρυθμίσεις και να μεταφέρει τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Οικονομική Επιτροπή. Αποτέλεσμα, όλες αυτές οι αποφάσεις να έκανε θέμα νομιμότητας. Ευτυχώς που βγήκε από τη Συμβουλή Επικρατείας
στα ύστερα της θητείας και έτσι δεν δημιουργήθηκαν θέματα σοβαρά. Αυτό θα πρέπει να τα ξέρετε. Δεν είναι πράγματα τα οποία εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά είναι κεντρικές πολιτικές επιλογές. Άρα αυτό το μοντέλο κατά τη γνώμη σας πρέπει να αλλάξει? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να, προφανώς δεν θα πρέπει το 43% να είναι το 60% των εδρών. Ότι να, πρέπει να εξασφαλίσει, αφού μας κυβερνάει ένα κόμμα στην Ελλάδα που μπορεί να έχει 38% και να κυβερνά και στο Δήμο είναι 43-1, εμένα προσωπική μου άποψη ήταν ότι έπρεπε να ήταν πάντα η νομοποίηση του 50-1. Το 50-1 να σου δίνει τη δυνατότητα να κυβερνήσει. Και αν θέλετε, αυτή είναι και η δικιά μου επιδίωξη, να φροντίσω την Κυριακή στις 8 Οκτώβρη και τέτοιο σχεδιασμό φτιάξαμε που να μου δίνει το δικαίωμα να νομοποιούνται οι έδρες που θα πάρω από το ποσοστό που θα λάβω. Μάλιστα. Δεν θέλω χαριστικές έδρες. Άρα, αλλά λέτε, η λαϊκή εντολή είναι αυτή που για σας έχει μεγαλύτερη σημασία. Και πώς σκέφτεστε εσείς τη λειτουργία ως μοντέλο δημάρχου, δημοτικής αρχής, δημοτικού συμβουλίου και σε σχέση με τις δημοτικές ενότητες και κοινότητες? Κοιτάτε, πρέπει να έχετε κατά νου, για να ξεκινήσω από τις κοινότητες, ότι δεν συμφέρει τις κοινότητες η αποκέντρωση πόρων. Θα παίρνουν ψίχουλα. Θα είναι το άλοθη των κακών δημάρχων αυτό. Και όχι των καλών δημάρχων. Αν το σκεφτείτε ότι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ρεθύμνης είναι 766.000 για 47 τοπικά και την πόλη, αντιλαμβάνεστε ότι αν κάνετε τη διαίρεση θα απογοητευτείτε. Είναι 13 ευρώ ο κάτοικος. Ένα χωριό δηλαδή 200 κατοίκων δικαιούται 2.600 από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ρεθύμνης. Να κάνει τι? Τίποτα. Όλη η σύλληψη του Καποδίστρια και του Καλλικράτη ήταν μετάθεση πόρων από τις πόλεις προς την περιφέρεια. Και επειδή ξέρω πολύ καλά και το θέμα των ΔΕΙΑ, φορτώσανε μια χαρτογράφητη Ελλάδα χωρίς κανένα δίκτυο υποδομής στους Δήμους. Και γι' αυτό λένε τώρα ότι η ΔΕΙΑ δεν είναι σωστά συστήματα, ότι έχουν χρέη. Ρώτησαν ποτέ αν τηρήθηκε το Σύνταγμα από το 102 ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων πρέπει να συνοδεύεται από πόρους? Το είπανε ποτέ? Πουθενά. Το αξιολογήσανε? Όχι βέβαια. Άρα αυτά πράγματα διεκδικούμε, γι' αυτά φωνάζουμε, γι' αυτό θέλουμε να έχουμε τη φωνή μας καθαρή, να μην είμαστε ιδεολειπτικοί, να λέμε ευχαριστώ όταν κάνουμε κάτι καλό για την αυτοδιοίκηση και απαιτητικοί όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να θεραπευτούν. Το κλειδί λοιπόν εδώ πολιτικά είναι πιο η διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες. Βέβαια, μα νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνεται και πρέπει όμως να είναι και οι πολίτες ενημερωμένοι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι απεριόριστες οι δυνατότητες των Δήμων σε επίπεδο τουλάχιστον χρηματικών. Καμιά φορά λένε οι δημότες πληρώνουμε, λέει, φόρους. Κανένα φόρο δεν πληρώνει ο δημότης στην ουσία. Πληρώνει πλην του ΤΑΠ, που είναι φόρος που δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι φόρος του Δήμου, που είναι τέλος στην ουσία, τέλος περιουσίας. Τα άλλα, τα δημοτικά τέλη, είναι μόνο για την καθαριότητα και τον φωτισμό του Δήμου. Δεν έχει, και είναι ανταποδοτικό. Και μάλιστα είναι και ελληματικό σε σχέση με την πραγματική κατανάλωση και δαπάνη που κάνουμε. Κύριε Δήμαρχε, κλείνω το κεφάλαιο της πολιτικής προσέγγισης ρωτώντας σας αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνουν και άλλες αλλαγές σε αυτό το μοντέλο, δηλαδή ως προς το ρόλο των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, ή νομίζετε ότι εκεί είναι καλυμμένο? Κοιτάτε κάτι, αυτή τη στιγμή έχουμε δυστυχώς μια απαξίωση των δημοτικών συστημάτων. Έχουμε πραγματικά μια απαξίωση η οποία εμποδίζει ανθρώπους άξιους να θέλουν να ασχοληθούν με την αυτοδιοίκηση. Και όποιοι το κάνανε, ναι, το κάνανε πραγματικά με πόνο ψυχής και με πολλή θυσία. Δηλαδή, όταν ο μισθός του αντιδημάρχου είναι 1.200 ευρώ και πρέπει να είναι υπηρέτης από το πρωί μέχρι το βράδυ του κόσμου, γιατί αυτή είναι η αποστολή του, και θα πρέπει μόνο για την κοινωνική του παρουσία στα μυστήρια που τον καλούν να δίνει το μισθό του κάθε μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι τελικά κάνουμε το σύστημα να απευθύνεται είτε στους πλούσιους, είτε στους κληρονόμους, είτε σε εκείνους που είπατε στην αρχή που δεν θέλω να το σκέφτομαι ότι υπάρχουν.
εντάξει, υπάρχουν, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, αλλά δεν είναι όπως θα βλέπατε τόσο πολύ. Δεν μας χαρακτηρίζουν. Δεν μας χαρακτηρίζουν. Αν δείτε τα βιογραφικά των ανθρώπων, και δεν μιλάω μόνο για το δικό μου, αν δείτε τα βιογραφικά των ανθρώπων, είναι. Καλά, μην τους παίρνετε όλους στην πλάτη σας. Κύριε Δήμαρχε, προσπαθώ να σας πω, μην τους παίρνετε όλους στην πλάτη σας, γιατί υπάρχουν και ούκο λίγα φιντάνια, Δήμαρχε. Σας λέω. Ακούστε τώρα όμως. Αυτό σας οδηγεί. Σας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα χρειαζόταν ενδεχομένως τα ψηφοδέλτια, και νομίζω ότι είναι βαθιά πολιτικό αυτό, πέρα από την μάχη του Σταυρού, ενδεχομένως όπως είναι τα ψηφοδέλτια επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές, να υπάρχουν και κάποιοι σύμβουλοι, να το πω έτσι, δημοτικοί σύμβουλοι επικρατείας, ακριβώς επειδή δεν είναι οικονομικά δυνάμενοι, αλλά εγώ το επικροτώ αυτό που λέτε και το μακάρι να γίνει. Το θεωρώ ότι είναι μια θέση αριστείας είναι αυτές, να μπορεί και ο Δήμαρχος να έχει τα εργαλεία και να μπορεί μετά να απολογείται πραγματικά στον κόσμο ότι εσύ τους επέλεξες και εσύ αστόχησες. Ή μπράβο σου που πέτυχε. Διότι αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, η ψηφοσυλλεκτικότητα αποτελεί για πολλούς κριτήριο και αυτό είναι λάθος και δεν βοηθάει στην καλή πορεία του Δήμου και στην αποτελεσματικότητά του. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μου πείτε, ένας δήμαρχος που σε 4 εκλογικές αναμετρήσεις αναβαπτίζεται και ανανεώνεται μέσα από την εντολή που του δίνουν οι δημότες. Τι θα σκεφτόταν στην 5η θητεία, εάν ο Ρεθυμιώτης το αποφασίσει? Θα μπορούσε να πει κάποιος τις περισσότερες στοχεύσεις, και αυτό φαίνεται, τις έχει βάλει μπροστά και τις έχει υλοποιήσει. Υπάρχει χώρος για άλλο μεγάλης πνοής έργο? Καταρχήν να ξέρετε ότι προσπάθησα πάρα πολύ να μην είναι η 5η θητεία αυτή δική μου. Αλλά όταν δεν υπάρχει πνεύμα συνεννόησης και δεν υπήρξε καμία διάθεση να συνεργαστούν άξιοι άνθρωποι, γιατί δεν μπορεί να γίνει ένα όλον πολλά κλάσματα και να είναι το ίδιο αποτελεσματικό. Δυστυχώς προσωπικές φιλοδοξίες εμπόδισαν τη συνεργασία και την τορπίλησαν. Εγώ επί 2,5 χρόνια τους περίμενα. Όταν όμως έβλεπα ότι όχι μόνο διαλύανε την επόμενη θητεία, αλλά διαλύανε και την τωρινή, έπρεπε να παρέμβω. Διότι υπάρχει πολύ επενδυμένος κόπος για το Δήμο Ρεθύμνης και δεν μπορούμε να τον αφήσουμε έολο και να πάει στα εκεί που δεν θέλουμε ούτε καν το διανοηθούμε. Καταλάβατε. Mm-hmm. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Εγώ είχα προσπαθήσει την κατεύθυνση αυτή. Αλλά το έργο που έχουμε να κάνουμε, δυστυχώς δεν μου έχει τύχει ακόμα μια κανονική θητεία. Ξεκίνησα με ένα Δήμο που είχε πάλι πολλά χρέη. Μετά ήρθαν τα μνημόνια, τα capital controls. Ήρθαν μετά το COVID, ενεργειακή κρίση. Και τώρα έχουμε ένα πολύ γενναίο χρηματοδοτικό πρόγραμμα εξασφαλίσει που πρέπει να υλοποιηθεί από ανθρώπους που έχουν εμπειρία και γνώση. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να παρατηρεί κανείς και πολύ δύσκολο το να ενεργεί αποτελεσματικά. Άρα, εάν ο Ρεθυμιώτης σας εμπιστευτεί, κάλπι είναι, ποιες είναι οι άμεσες στοχεύσεις σε αυτή? Έχω ήδη πει στους Ρεθυμιώτες. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή το υπόγειο πάρκινγκ πρέπει να γίνει στο κέντρο της πόλης. Ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο έργο που χρειάζεται και περαιτέρω χρηματοδοτήσεις. Έχει προϋπολογισμό 26 εκατομμύρια. Έχουμε εξασφαλίσει ήδη τα 20. Άρα πρέπει να δούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Είναι το αρχαιολογικό μας μουσείο, τα τείχη της Φορτέτας. Χτίζουμε καινούργια σχολιά και προγραμματίζουμε καινούργια σχολιά. Αξιοποιούμε τα προγράμματα βιώσιμης αστικής ανάπλασης που θα δώσουμε όθηση στις γειτονιές μας για να τις κάνουμε λειτουργικές και αυτόνομες σε σχέση με το κέντρο της πόλης. Υπάρχει ένα φοβερό πρόγραμμα το που σας περιέγραψα, το ολιστικό για τα ύδατα της αποχητεύσης. Είναι περίπου 60 εκατομμύρια μέχρι στιγμής και θα είναι αφιερωμένο στα χωριά μας και στην Ελλοχώρα. Έχουμε πολλά πράγματα. Οι χρηματοδοτήσεις που έχουμε εξασφαλίσει μέχρι στιγμής πλησιάζουν και μάλλον ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια. Πρέπει λοιπόν αυτά να ολοκληρωθούν από μια ομάδα ανθρώπων που δεν είναι καλή μόνο στις κούπες ή στις περιοδίες, αλλά πρέπει να είναι καλή και στα γραφεία και στη δουλειά. Μέσα σε αυτά όλα βλέπετε και τις σύγχρονες προκλήσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση με αφορμή στα όρια εθνικής κρίσης το ότι η Θεσσαλία βούλιαξε και βούλιαξαν και εμβληματικές περιοχές της. Από την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα μέχρι τον εμβληματικό Βόλο. Εδώ το Ρέθυμνο
Έχετε λάβει υπόψη σας αυτή τη νέα περίοδο? Πρώτη μας προτεραιότητα και το λέμε ρητά στο πρόγραμμά μας, το οποίο και έχουμε τυπώσει, γιατί δεν θέλουμε να αερολογούμε, είναι αυτό ακριβώς. Ότι θα έχουμε άμεση διεκδίκηση υλοποίηση των μελετών των αντιπλημμυρικών που έχουν γίνει από την περιφέρεια, διότι είχαμε πληγή τους προηγούμενους μήνες. Και τώρα θέλουμε, αυτά τα, είναι 61 εκατομμύρια προϋπολογισμός αυτού του έργου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διεκδικήσουμε. Πιθανόν να πρέπει και να ανασχεδιάσουμε, πρέπει να ανασχεδιάσουμε όλο αυτό το προγραμματισμό. Έχουμε όλα καλά. Λοιπόν, να ανασχεδιάσουμε όλη αυτή την ιστορία. Πρέπει να ανασχεδιάσουμε. Γιατί το να κάνουμε λαμπιόνια και πλακόστρωτα δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο, η καλύτερη επιλογή. Πρέπει πραγματικά να κάνουμε έργα ουσία. Και πάνω απ' όλα είναι η θωράκιση των περιουσιών και των ανθρώπων. Των ανθρώπων κυρίως και μετά των περιουσιών. Σε σχέση με το βόρειο οδικό άξονα και το πόσο αυτό επιδρά θετικά ή αρνητικά στην πόλη, τι παρατηρείτε και ποια είναι η στόχευσή σας? Έχω ήδη εκφραστεί και έχω πει ότι είναι λάθος η χάραξη και στο δυτικό και στο ανατολικό ρεύμα, και σε σχέση με την πόλη πρέπει να συνδυαστεί οπωσδήποτε με ένα περιφερειακό δρόμο, γιατί αλλιώς θα είναι ένας δρόμος που θα συμπιέσει την πόλη και δημιουργεί θέματα κυρίως πολιτικής προστασίας, που πάντα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί αν είναι να γίνει ανάχωμα να πνιγεί κόσμο σε ένα έργο υποδομής μεγάλης και αναγκαίας για το νησί, τι να το κάνεις? Ναι. Νομίζω ότι το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είναι οι αδικημένοι σε αυτή τη χάραξη. Mm. Και το έχουμε πει και στα περιφερειακά συμβούλια και στις διαβουλεύσεις που έχουν γίνει. Άρα για σας δεν περνάει έτσι απλά το ζήτημα της χάραξης? Όχι βέβαια. Και το έχουμε επισημάνει, το έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας και ζητάμε από την κυβέρνηση διαβούλευση και διόρθωση. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχετε εμπειρία, τι είναι αυτό που δεν σας πάει, προσέξτε το ερώτημα, στην καθημερινότητα του Ρεθυμνιώτη, στο πώς κινείται στην πόλη, που θέλετε να αλλάξει Άρδιν? Υπάρχει? Κοιτάξτε, πρέπει, η ποιότητα ζωής είναι θέμα κοινωνικής συμφωνίας. Και πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θέλουμε να φτιάξουμε την πόλη μας. Θέλουμε να είναι τουριστική, θέλουμε να είναι φιλική για τον επισκέπτη και για τον κάτοικο. Πρέπει οι νεότεροι να αλλάξουν λίγο συνήθειες, να μην μετακινόμαστε όλοι με ένα αυτοκίνητο ακόμα και για τα 50 ή για τα 200 μέτρα, να μην έχουμε την απέτηση να πηγαίνουμε τα παιδιά μας σε σχολεία της επόμενης γειτονιάς, ενώ υπάρχει στη γειτονιά μας σχολείο και δημιουργούμε περιττές μετακινήσεις. Το μεγάλο θέμα στις πόλεις μας είναι ότι έχουν τα μειονεκτήματα των μεγαλοπόλεων χωρίς να είναι μεγαλοπόλεις. Ας πούμε η Αθήνα είναι μεγαλούπολη, αλλά έχει το μετρό, έχει τα τρόλεϊ, έχει τις γραμμές της. Το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο έχουν υπερδιωγγωθεί στο πληθυσμό με υποδομές του προηγούμενου σχεδιασμού που έγιναν τον προηγούμενο αιώνα. Δεν μπορεί να αντέξει λοιπόν, δεν υπάρχει χωρητικότητα στη πόλη μας για αυτή την πλημμυρίδα επισκεπτών, τουριστών και δράσεων και δραστηριοτήτων. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι σαν να θέλετε να κάνετε εσείς το γάμο του παιδιού σας στο σαλόνι του σπιτιού σας. Δεν χωράει, τη γιορτή σας μπορεί να την κάνετε. Το γάμο δεν μπορεί να το κάνετε. Άρα για σας η καθημερινότητα είναι θέμα μιας γενναίας διαβούλευσης, ιδίως για την κουλτούρα που πρέπει να αποκτήσουμε. Βέβαια και είναι θέμα, δηλαδή όταν ο άλλος θέλει να βάζει τον κάδο των απορριμμάτων σε λάθος, τα σκουπίδια του σε λάθος κάδο, ή δεν σπάει καν τη χαρτόκουτα και με μια χαρτόκουτα πιάνεις όλο τον κάδο, ενώ θα μπορείς να πιάσεις ελάχιστες σύντσες, αυτό δεν δείχνει ότι είμαστε αδιάφοροι? Δεν δείχνει ότι χρειαζόμαστε να αλλάξουμε συμπεριφορά? Με ρωτάει εδώ ο Αντώνης, καλημέρα λέει στον κύριο Δήμαρχο. Διάβασα ότι θα καταργηθούν αρκετά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Όλα και... καταργούνται. Ναι, εδώ όλα. Ποια είναι... Εγώ βέβαια που το έκανα νωρίτερα, να ξέρετε. Και ξέρω ότι είναι κάτι πολύ επώδυνο, πολύ επίπονο και θέλει περίπου 2 χρόνια για να ομαλοποιηθεί. Το έκανα όμως ήδη, γιατί ήξερα τι έχουν σχεδιάσει και ήθελα να προλάβω, να μην ευνηδιαστώ και να γίνει τελευταία στιγμή. Οπότε εδώ το εργαλείο πια μεταφέρεται πού? Στο Δήμο. Είναι όλα κεντρικά. Υποτίθεται ότι είναι έτσι πιο διαυγή τα πράγματα, αλλά είναι πολύ γραφειοκρατικά και πολύ αργά. Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, πριν σας αποχαιρετήσω, ποια είναι λοιπόν η πρώτη άμεση στόχευση, εάν ο Ρεθυμνιώτης σας εμπιστευτεί εκ νέου? Να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητέ μου. Το έχουμε ήδη καταθέσει.
το έχουμε θέσει στην κρίση των ερθιμιετών. Θέλουμε να, να μας εμπιστεύετε όπως εμπιστεύετε όλο αυτό το καιρό και να ξέρω ότι κάθε φορά η ανανέωση γίνεται στο πρόσωπο των συνεργατών, οι οποίοι πέρα από το βασικό κορμό έχουμε εμπλουτίσει αυτόν τον κορμό με πολύ σπουδαίους επιστήμονες, ανθρώπους από όλο το επιχειρήν, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, γιατί θέλουμε το Δημοτικό μας Συμβούλιο να έχει και μια κοινωνική διαστρωμάτωση. Δεν είναι μόνο οι επιστήμονες, είναι όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπροσωπούνται σωστά σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γιατί φαντάζομαι ότι είστε σε προεκλογική πορεία τώρα. Καλημέρα. Λοιπόν.